Μετά από 12 ολόκληρα χρόνια αδιοριστίας, χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα βρεθούν το Σεπτέμβριο σε τάξεις ως μόνιμοι πλέον και με την αγωνία για το αν το όνομά τους θα υπάρχει στους πίνακες των αναπληρωτών να παίρνει τέλος. Στα 12 χρόνια αυτά έχουν εξαγγελθεί, αν το πάμε αθρηστικά, πάνω από 60.000 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, οι οποίες δεν ελοποιήθηκαν ποτέ. Είναι μια ιστορική στιγμή. Μετά από 12 χρόνια επιτέλους έχουν μόνιμους διορισμούς. Ήταν ένα πάγιο αίτημα του δασκαλικού κλάδου. Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στον μόνιμο διορισμό συνολικά 11.700 εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση, σε συνέχεια των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι. Είναι ένα ικανοποιητικό νούμερο, χωρίς όμως να καλύπτει όλες τις ανάγκες. Είναι μια καλή αρχή, θα λέγαμε. Πραγματικά είναι ένα πολύ θετικό γεγονός αυτό των διορισμών στην εκπαίδευση μετά από τόσα χρόνια. Χιλιάδες διορισμοί γίνονται, αλλά χρειάζονται και άλλοι τόσοι, και μάλιστα για να καλυφθούν όλες οι ειδικότητες νομίζω ότι θα πρέπει στα επόμενα χρόνια να ακολουθήσουμε ίδιους αριθμούς διορισμών. Δεν υπολογίζουμε ότι πέρσι ο αριθμός των αναπληρωτών ξεπέρασε τις 50.000 στο δημόσιο σχολείο. Αντιλαμβανόμαστε ότι απέχουμε ακόμα μακριά από το να καλύψουμε τις ανάγκες. Στην Κρήτη συνολικά 1.393 εκπαιδευτικοί διορίστηκαν, εκ των οποίων 1.004 στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού και 389 στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκρεμεί ωστόσο η ανακοίνωση του διορισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων. Χθες προσπαθήσαμε σε χρόνο ρεκόρ, θα έλεγα, και περάσαμε τα στοιχεία όλων αυτών των εκπαιδευτικών στο ενιαίο σύστημα απογραφής του ελληνικού δημοσίου, ώστε να δώσουμε το πράσινο φως. Χθες το μεσημέρι στείλαμε την κατάσταση αυτή στο Υπουργείο Εσωτερικών για να μπορέσει να βγει το ΦΕΚ διορισμού για όλους αυτούς τους συναδέλφους. Στους νεοδιοριστέντες εύχεστε καλή σταδιοδρομία, αλλά πρόκειται για εκπαιδευτικούς που έχουν γράψει χιλιόμετρα. Σωστά. Είναι εκπαιδευτικοί με 12, 13, 14 χρόνια προϋπηρεσίας, με οικογένειες, με παιδιά που είναι φοιτητές. Είναι δικοί μας άνθρωποι εδώ και πολλά χρόνια. Χαιρετίζουμε όμως το τέλος της ταλαιπωρίας τους, που κάθε χρόνο με τη βαλίτσα τους από εδώ και από εκεί άλλαζαν περιοχές, άλλαζαν σχολεία, άλλαζαν σπίτια. Αυτό θα σταματήσει επιτέλους για αυτούς. Θα συνεχιστεί βέβαια για πολλούς άλλους. Επιτέλους διορίζονται άνθρωποι οι οποίοι για παραπάνω από 12 χρόνια ήταν σε όλες τις εστιατορίες της Ελλάδος και επιτέλους θα καλυφθούν τα περισσότερα κενά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Στο νομό Ηρακλείου καλύφθηκε περίπου το 60% στους δασκάλους και στους νοικιαγωγούς και σε κάποιες ειδικότητες. Υπήρχαν βέβαια και ειδικότητες, οι οποίες δεν πήραμε κανέναν εκπαιδευτικό. Στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη αναφορικά με τα χρονοδιαγράμματα και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε η νέα σχολική χρονιά να βρει τις σχολικές μονάδες έτοιμες να υποδεχθούν τους μαθητές τους. Θα δούμε πώς θα κυλήσει η χρονιά, πώς θα ξεκινήσει μια ακόμα επίσης πολύ δύσκολη χρονιά, όπως προβλέπετε, λόγω της πανδημίας και λόγω και των τελευταίων νομοσχεδίων και ειδικά του τελευταίου πολύ νομοσχεδίου που ψηφίστηκε για την εκπαίδευση, το οποίο το θεωρούμε πολύ αρνητικό και θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στα παιδιά μας και στην εκπαίδευση.